Γεια σου, Κριέ! Καλώς ήρθες στο δισεβδομαδιαίο Energy Focus, όπου θα δούμε την ενέργεια στο πρόσφατο, στο παρελθόν, στο παρόν και στο μέλλον. Μην ξεχνάς, Κριέ μου, ότι αυτό είναι ένα γενικό διάβασμα. Αν θέλεις το προσωπικό σου διάβασμα, σου έχω αφήσει όλες τις λεπτομέρειες στο κουτάκι πληροφοριών. Ας ξεκινήσουμε από την ενέργεια στο πρόσφατο, στο παρελθόν, όπου μου βγαίνει πάρα πολύ ρε Κριέ η φράση «Το για λίγο καιρό ξαποσταίνει και ξανά προς τη δόξα τραβά». Είτε εσύ το έκανες κρυαράκι μου αυτό, είτε κάποιο άλλο άτομο στη ζωή σου. Τέλος πάντων, γενικότερα σε βλέπω σε μια καλή συχνότητα. Βλέπω επίσης ότι... άκου να δεις. Βλέπω δύο διαφορετικές κατηγορίες. Βλέπω ότι για κάποιους έχει να κάνει με τα επαγγελματικά τους η όλη ιστορία. Εκεί πέρα που τα επαγγελματικά σας πηγαίνανε μια χαρά, ίσως να χρειάστηκε να πάρετε μια περίοδο να ξεκουραστείτε. Παράλληλα, και βέβαια μετά από αυτή την περίοδο, είδα ότι βγήκατε με πάρα πολύ όρεξη. Όμως για κάποιους παιδιά, βλέπω ότι στα επαγγελματικά και πάλι, ίσως να είχατε κανέναν ανώτερο που μπορεί να το έπαιζε και λίγο βαρύ πεπόνι και μπορεί και να σου είπε και κανένα καλά, πάρε κορίτσι μου 4 εβδομάδες άδεια. Κατάλαβες, έλα, πήγε να ξεκουράσου λίγο, να μου έρθεις πιο ανανεωμένη. Βλέπω λοιπόν ότι υπήρξε μια περίοδος ξεκούρασης στα επαγγελματικά, όμως μου βγάζει και μια ενέργεια σε συναισθηματικό και ερωτικό επίπεδο. Βλέπω ότι ίσως να υπήρξε μία παύση ανάμεσα σε σένα και ένα άλλο άτομο, μία παύση στην επικοινωνία με αυτό το Four of Swords, ήδη στο πρόσφατο παρελθόν. Μπορεί, αν μιλάμε για αυτό το άτομο, να... Και πάλι ρε φίλε, μου βγάζει ότι έπαιζε λίγο το βαρύ πεπόνι, για να σου πω την αλήθεια. Γενικότερα μου δείχνει ότι μία κατάσταση, είτε ήταν στα επαγγελματικά σου, είτε ήταν στα πρακτικά σου θέματα, είτε ήταν η σχέση σου, όποια σχέση και να ήταν αυτή, ακόμα και φιλική, με ένα άτομο που κάπως όμως σου βγάζε και λίγο επιβλητικό, ή τύπου κάνω ό,τι θέλω, ή τύπου ηχηριστικό, κατάλαβες. Όπως επίσης θα μπορούσε να είναι και το αφεντικό σου, βλέπω ότι η σχέση σας λίγο ίσως να είχε ανάμεσα ένα κενό αέρος. Κατάλαβες, κάπως έτσι τη βλέπω τη δουλειά. Αυτός μπορεί να είναι και ο άντρας σου, αγαπημένη μου Κριαρίνα, για να σου πω την αλήθεια, με τον οποίο το κρεβάτι είχε αρχίσει τίποτα. Ούτε να αλλάξει εντόλια δεν χρειαζότανε. Λοιπόν, τίποτα, δεν κουνιόταν φίλο. Δεν ζάρωνε τίποτα. Λοιπόν, όμως ίσως ακόμα και στο πρόσφατο παρελθόν να μας δείχνει ότι λόγω αυτής της κατάστασης είτε προσπάθησες να κάνεις κάποιες προσπάθειες, ξέρω εγώ, έτσι να υπάρξει λίγο μια πιο πικάντικη ατμόσφαιρα μεταξύ σας, ή μπορεί να έτυχε να γνώρισεις και κάποιον άλλο. Εντάξει, αυτό γενικά πάει σε όλους, και σε σένα ρε παιδί μου που σου είπε ο άλλος να μην μιλάτε και πάει λέγοντας, και πάλι βλέπω ότι βρήκες αλλού τη χαρά της ζωής. Και γενικά είναι αυτό που σου λέω, όπως και να το δεις, βλέπω ότι στο πρόσφατο παρελθόν υπήρξε μια ενέργεια για λίγο καιρό ξαποσταίνει και ξανά προς τη δόξα τραβά. Okay. Πάρα πολύ θετική ενέργεια, πάρα πολύ θετική συχνότητα. Ό,τι και να συνέβη, επειδή υπήρχε σταθερότητα στη ζωή σου, στο κεφάλι σου, ένιωθες, πώς σου πω, υπήρχε μια γείωση. Οπότε, όπως και να έχει, δεν μπόρεσε να σε ταλανίσει, Κριέ, πάρα πολύ. Βεβαίως ήταν κάτι το οποίο έπρεπε να του δώσεις το χρόνο του, να το καταλάβεις, να το δεχτείς, να ξεκουραστείς άμα ήταν θέμα κούρασης, όπως είπαμε. Αλλά η κατάληξη είναι μία. Και ξανά προς τη δόξα τραβά. Ό,τι και να συνέβη με αυτό το άτομο, όσο να κουράστηκες από τη δουλειά, βλέπω, okay, ξανασηκωθήκαμε και πάμε και βουγιούρια, μη σου πω κιόλας. Εντάξει, τώρα στο παρόν σε βλέπω ακόμα στη φάση γιούρια, έτσι ακριβώς όπως το λέω. Και τώρα βλέπω ότι στη φάση που είσαι εσύ γιούρια, ξαφνικά εμφανίζεται μία προοπτική, θα την πω. Για κάποιους θα είναι μια πρόταση, μια επιλογή, θα μπορούσε να είναι και κάποια απάντηση από βιογραφικό, από δουλίτσα. Δυστυχώς για κάποιους θα μπορούσε να είναι και κάποια κακιά συνήθεια που είχατε. Κάπως δηλαδή εμφανίζεται μια προοπτική. Και έτσι όπως είστε και λίγο έτσι μες στη χαρά και τσιριμπίμ τσιριμπών και ανεξαρτησία και ελευθερία και γουστάρω με αυτά που κάνω στη ζωή μου, υπάρχει μια μικρή πιθανότητα να υπάρχει εκεί γύρω σας και ο πειρασμός. Αυτό θέλω να πω. Όπως και να τον δεις τον πειρασμό. Θες να είναι ένας πρώην σου, μη σου πω κιόλας, αυτός εδώ που ξαφνικά σε θυμήθηκε. Θες να είναι το αφεντικό σου αυτό εδώ που σου είπε δεν μπορούμε πια χωρίς εσένα. Ενώ εσύ έχεις αρχίσει ήδη να ψάχνεις για δουλειά το πρόσφατο παρελθόν και τώρα έχεις δύο,
ας πούμε για παράδειγμα επιλογές, έχεις αυτόν που γύρισε αφού σου είπε πάρε άδεια ή αφού έγινε τι έγινε και έχεις και την άλλη τη δουλειά που σου έχουν ήδη απαντήσει. Σκέφτεσαι πως πρέπει να το πας, δεν ξέρω. Υπάρχουν διάφορα πράγματα. Εδώ πέρα σίγουρα πάντως υπάρχουν προτάσεις, υπάρχουν επικοινωνίες, υπάρχουν ενδεχόμενα και προοπτικές. Εσύ, ακριβώς επειδή είσαι γιούρια, πρέπει να προσέχεις για ποιο λόγο κάνεις τις συγκεκριμένες επιλογές που κάνεις και τι επιλογές είναι αυτές που κάνεις. Οκ. Πάρ' τα όλα σιγά σιγά. Πρόσεχε αυτός ο φουλ, αυτός ο τρελός που βλέπω εγώ εκεί πέρα πρώτο, να είναι μόνο η θετική σου η διάθεση και η όρεξή σου να κάνεις πράγματα και όχι το πώς θα το αντιμετωπίσεις με την έννοια της αντίληψης, το κάθε τι, εντάξει, δεν θέλω να είσαι φουλ, θέλω να είσαι ξύπνιο παιδί, εντάξει, οπότε, έχει υπόψη σου ότι ναι μεν γιούρια, ναι μεν τρέχουμε, αλλά να προσέχουμε κιόλας, δηλαδή, κράτα τη διάθεση και κόψε λίγο ταχύτητα, μην τρέχεις, δεν χρειάζεται να τρέχεις, και αργά αργά θα πας όπου είναι να πας. Κατάλαβες, όπως και να έχει παιδιά, για πολλούς παιδιά από εσάς, βλέπω εδώ πέρα ότι έχουμε προτάσεις και επιλογές και για τους περισσότερους είναι σε επαγγελματικό επίπεδο. Έχουν να κάνουν με τα επαγγελματικά σου, με μετακινήσεις ενδεχομένως, αλλά και με τα λεφτάκια σου. Οπότε είσαι σε μια φάση που αναρωτιέσαι τι θα είναι σωστό για σένα. Για κάποιους σου ξαναλέω, μπορεί να είναι κάποιο άτομο που έρχεται τώρα να σου χαλάσει τη φασούλα προσφέροντάς σου ψίχουλα. Κατάλαβες, ξεκίνησα από τα likes, μετά σου έστειλε και ένα δύο μηνύματα, δεν ξέρω εγώ τι. Προσπαθεί, ξέρω εγώ, να ανακτήσει πάλι την δύναμή του πάνω σου. Οκ. Όπως και να έχει, είτε είναι κάποια κακιά συνήθεια, κάποια εξάρτηση, γιατί σου λέω τώρα, μπορεί εσύ έτσι μες στην τρέλα σου και επειδή πάνε όλα καλά, να πίνεις λίγο παραπάνω, να κάνεις τίποτα άλλο τέτοιο, κάτι που ξέρεις ότι δεν σου κάνει και πάρα πολύ καλό. Εντάξει, σου λέει πρόσεχε λίγο και τον εαυτό σου παραπάνω. Λοιπόν, στο σύντομο μέλλον δεν ανησυχώ καθόλου. Ακόμα και αν υπάρχουν αυτοί οι πειρασμοί, όπως και αν έχουν βρεθεί στη ζωή σου, και βλέπω ότι δεν είναι ένας δύο. Βασικά, έναν δύο βλέπω, αλλά βλέπω ότι είναι διάφορα πράγματα. Μην νομίζεις ότι α, είδα τον πειρασμό, να σκεφτείς αύριο. Α, να, είδα τον πειρασμό, άρα τώρα καθάρισα. Αυτή είναι μια ενέργεια που βλέπω ότι μπορεί να συμπαρασύρει διάφορα πράγματα στη ζωή σου μαζί. Δηλαδή να είναι 10 διαφορετικοί πειρασμοί που εσύ, αν τρέχεις σαν τον τρελό ή την τρελή με την ενέργεια του φουλ, χωρίς να σκέφτεσαι και λίγο με σοφά, θα το πω, εντάξει, μπορεί να υποπέσεις. Θα είναι διάφοροι, μην νομίζω θα βρεις το ένα και εντάξει τώρα καθαρίσαμε όλα τα άλλα είναι σωστά, εντάξει. Λοιπόν, στο σύντομο μέλλον όπως και να έχει η ροή της ενέργειας πάει έτσι ώστε να τη βγάλεις καθαρή. Θα επιλέξεις να συνεχίσεις να κοιτάς τον πυρήνα σου, να κοιτάς το core σου, θα πάρεις τις σωστές αποφάσεις, θα έχεις παράλληλα, παιδιά για πολλούς από εσάς, βλέπω ότι θα υπάρξει μια νίκη, εντάξει, θα κάνετε δηλαδή τη σωστή επιλογή, θα πάρετε τον bonus, θα κλείσετε εσείς το project, δεν ξέρω τι. Θα καταφέρετε να απομακρυνθείτε από αυτές τις, τώρα τις έλεγα, έλα, πω, μου τις πάει όταν κολλάω έτσι. Από το διάολο αυτόν, από αυτές τις επιλογές τις αρνητικές για εσάς, σίγουρα όλα αυτά μαζί. Για πολλούς από εσάς, παιδιά, για πάρα πολλούς, βλέπω μια κατάσταση την οποία πλέον δεν θέλεις εσύ. Κάποτε ίσως να μην σε ήθελε η κατάσταση και τώρα πλέον δεν τη θέλεις εσύ. Δεν θες εσύ να παίρνεις μέρος σε αυτή την ιστορία, σε αυτή τη συνήθεια, σε αυτή την πρακτική, σε αυτή την διαμάχη τηλεκτική, σε αυτή τη συνεννόηση, σε αυτή τη σχέση, δεν ξέρω σε τι. Έχεις βγάλει 2 εννιαράκια, το 9 of Wands και τον Ερημίτη. Παράλληλα έχεις βγάλει ανάμεσά τους την κύρα Queen of Pentacles και πρώτη μούρη στο καβούρι, το 6 of Wands. Εδώ πέρα μιλάμε για ένα άτομο που πραγματικά την έχει βρει με την παρτάρα του. Δημιουργεί πράγματα για τον εαυτό του σε όποια σχέση και να βρίσκεσαι. Δεν είναι απαραίτητο τι μας λέει, άκου λίγο για να καταλάβεις. Εδώ πέρα τι μας λέει. Μπορεί εσύ να έχεις μια σχέση με το αγόρι σου, να είσαι πάρα πολύ καλά με το αγόρι σου και να έχεις τη μάνα σου όλο να στον βρίζει, να στον κράζει. Κατάλαβες. Εκεί σε αυτή την περίπτωση θα μπορέσεις εσύ, σου λέει, να διαχειριστείς την ενέργεια με τέτοιο τρόπο που θα συνεχίσεις να έχεις τη γόνιμη σχέση σου, θα επιβληθείς πάνω στις δυσκολίες. Κατάλαβες τι θέλω να σου πω. Θα σε ενδιαφέρουν τα πράγματα μέχρι εκεί που σε ενδιαφέρουν και όχι παρακάτω. Δεν θα πέσεις στους πειρασμούς και σε όλα αυτά που μπορεί να θέλει ο κάθε ένας να σε ρίξει.
Όποιος και να είναι, είτε είναι η πεθερά σου, είτε είναι ο dealer σου, είτε είναι η μάνα σου, είτε είναι ο γκόμενός σου που είναι μες στη ζήλια, είτε είναι ο whatever. Εντάξει, ο γκόμενός σου που μπορεί να σου λέει, ξέρεις κάτι, εγώ δεν θέλω να πας να πάρεις αυτή την τέλεια δουλειά που σου έχει κάτσει. Παιδιά, μπορεί να είναι χίλια δυο πράγματα αυτό το πράγμα. Γι' αυτό σου λέω, κράτα την ενέργεια. Η ενέργεια είναι η εξής. Εσύ κοιτάς το core σου. Εσύ κοιτάς εσένα. Εσύ κοιτάς να επιβληθείς εσύ στον εαυτό σου. Αυτό είναι σοφία, αυτό είναι γείωση, αυτό είναι επίτευξη. Μάλιστα με το Six of Wands και το Nine of Wands αυτή τη στιγμή, γιατί το Nine of Wands στο συγκεκριμένο deck, αν βλέπεις και εσύ, δείχνει το πυροδήμα, καταλαβες. Αυτή τη στιγμή λοιπόν με το συγκεκριμένο deck, οι δύο κάρτες αυτές παρεούλα, ξεκάθαρα δηλαδή, είναι ο πυροδήμας αυτό το πράγμα, εδώ έχεις πάρει Ολυμπιάδα. Η σωστή απόφαση, η σοφή απόφαση, η γιωμένη για σένα απόφαση, η απόφαση που θα σε φέρει πιο κοντά στη δική σου επιτυχία. Εδώ πέρα σου ξαναλέω, υπάρχουν λόγοι για κάποιους από εσάς που πράγματι θα πάρετε συγχαρητήρια για κάτι που κάνετε, που κάνατε από εδώ ενδεχομένως ή που ξεκινήσατε εδώ ή που συνεχίσατε εδώ αφού ξεκουραστήκατε. Καταλαβαίνετε τι θέλω να σας πω. Εδώ έχουμε επιβραβεύσει και για κάποιους, ποτέ δεν ξέρεις παιδιά, μπορεί να είναι και η έννοια bonus. Πραγματικά, πάρε και τον bonus σου πουλάκι μου, κατάλαβες. Βλέπω μια πληρότητα και σε οικονομικό επίπεδο για κάποιους από εσάς. Και μάλιστα εδώ που τα λέμε, αυτές οι δύο καρτούλες στο παρόν μπορεί να είναι και λεφτάκια που κάπως σκάνε. Μπορεί να είναι βέβαια. Εντάξει, θα μπορούσες να είσαι εσύ ο ένας κρυός και λίγο τζογαδόρος και να τα κέρδισες σε κανένα στοίχημα, σε κανένα κίνο και όλα αυτά. Αλλά βλέπω δεν συνεχίζεις στο σύντομο μέλλον να παίζεις τυχερά παιχνίδια. Επιβάλλεις τον αυτό σου, λες τι ωραία που τα βγάλαμε. Τώρα είμαστε σοφοί όμως. Κατάλαβες. Λοιπόν, πάρα πολύ θετική ενέργεια. Υπάρχει για κάποιους από εσάς η ενέργεια της εγκυμοσύνης. Αν αυτό ήταν που σε τρέλαινε και ήθελες πάρα πολύ να πετύχεις και δεν σε ενδιαφέρει το πώς θα το κάνεις, δεν βλέπω πολλά κοριτσάκια που να... για τα οποία ισχύει αυτό. Αλλά όπως και να έχει, υπάρχει και η έννοια της εγκυμοσύνης. Εσένα σε βλέπω να κοιτάς και να εστιάζεις σε εσένα, στο μέσα σου, στο έξω σου, στο γύρο σου. Σε βλέπω να, πώς θα σου το πω, αντιλαμβάνεσαι την ιστορία σου σύντομα μέλλον με ένα κοσμικό επίπεδο, από ένα κοσμικό επίπεδο. Σε βλέπω να έχεις πολλές υποχρεώσεις, αλλά βλέπω παράλληλα ότι τις διαχειρίζεσαι απόλυτα. Εντάξει, επική ενέργεια άρα και πολύ πολύ νικηφόρα σου ξαναλέω στο σύντομο σου μέλλον. Okay, αυτά είχα να σου πω κρυαράκι μου. Ελπίζω να σου άρεσε το διάβασμά σου όσο μου άρεσε εμένα. Πραγματικά επική ενέργεια άρα. Δηλαδή πραγματικά είδες, ξύνεις το σκράτς και κέρδισες. Εδώ πέρα είναι νίκη. Ξεκάθαρη. Λοιπόν, δώσε πόνο. Ό,τι είναι να κάνεις, διαγωνισμός φωτογραφίας, δεν ξέρω τι θες. Τι είναι αυτό. Ποια δουλειά να διαλέξεις, ποιο άτομο θα είναι κοντά σου, δεν ξέρω τι είναι. Σίγουρα στο σύντομο μέλλον έχεις πάρα πολύ θετική ενέργεια και ανυπομονώ να συμβούν αυτά τα πράγματα για σένα. Λοιπόν, αν σου άρεσε το διάβασμα σου, κάνε μου ένα like για να κερδίσεις και τον bonus που τα ξαναξεκινάω. Επίσης, κάνε μου ένα subscribe, ένα comment ή ένα share και εμείς θα τα πούμε και το επόμενο διβδόματο ενώ και είτε με τα ζωδιάκια μας. Όμως, να ξέρεις, κρυέ, ότι υπάρχουν και πάρα πολλές εκπλήξεις το Δεκέμβρη. Σκοπεύω τώρα μέσα στο Δεκέμβρη να προσπαθώ να τα λέμε σχεδόν καθημερινά. Εντάξει, οπότε εμείς θα μιλήσουμε άμεσα, οπωσδήποτε. Ελπίζω να περάσεις τέλεια και ελπίζω κυριολεκτικά να αποφύγεις τις κακοτοπιές και τους κακούς ανθρώπους και να πάρεις τις αποφάσεις και τις επιλογές που πραγματικά τσούκου τσούκου θα σε προωθήσουν και θα σε βγάλουν σε όλη αυτή την επικούρα που έχω δει εγώ για το σύντομο σου μέλλον. Φιλάκια πολλά, bye!